Μετά από 2 μήνες πρόβλημα, 1 μήνα σέρβις, 3 μήνες να πάει η Γερμανία και να έρθει πίσω, αν και δεν το λες να πάει γιατί δεν έφτασε ποτέ γιατί το κλέψανε, ήρθε το καινούριο VR, καινούριο, το VR που είχα κάνει unboxing πριν ένα χρόνο και το χρησιμοποίησα 4 φορές, μου έστειλε ένα καινούριο. Μεγάλο ευχαριστώ στην DHL, η οποία έχασε το πακέτο μου. Δεν το έχασα ακριβώς, το πακέτο μου έφτασε στην Bestware, απλά έφτασε άδειο. Και αντί να το κάνουν μέσα σε 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες, άντε 1 μήνα, τους πήρε 2,5-3 μήνες να κάνουν investigate πού πήγε το VR. Ποιος το κλε... Το πακέτο ήταν άδειο. Το πήρε κάποιος πιλότος να τσεκάρουμε, μπας και παίζει εκεί flight sim. Απλά ρε φίλε, έγινε φουλ εδιαστική η κατάσταση. Στη φάση που δεν γίνεται να περιμένεις 3 μήνες να σου στείλουν καινούρια αφού... Τέλος πάντων, εφόσον τον έχουμε εδώ, είπα να ξανακάνω live unboxing. Δεν είχα ψαλίδι. Και να σας πω το πόνο μου και την ιστορία μου, την οποία την έχετε ακούσει σε άλλα racing videos και στα streams που με ακολουθείτε. Παρεπιπτόντως, για όσους δεν ξέρουν τι είναι το VR, το VR είναι αυτό το πράγμα που φοράς στη μούρη σου, ωραία. Και παίζει εκεί παιχνίδια, χορεύεις, Beat Saber ή ξέρω εγώ VR chat, είσαι σε virtual world. Για να είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα. Ειδικά πρέπει να μην ξέρω τι είναι το VR τώρα, τι είναι αυτό. Το συγκεκριμένο είναι της HP Reverb G2 που βγήκε πριν 1 χρόνο, το είχα κάνει προπαραγγελία, μπλα 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 μπλα, το χρησιμοποίησα ελάχιστες φορές στο κανάλι μου γιατί χάλασε το θέμα ήχου και μικροφόνου και δεν μπορούσα να βγάλω content, ούτε ήταν διασκεδαστικό να παίζω με αυτό. So, αφού χάλασε, έχει εγγύηση κανονικά, ναι εντάξει, επικοινωνάς με την HP και τελειώνει το πρόβλημα. Επικοινώνησα με HP που σαπορτάρει Κύπρο και Ελλάδα, το είχαν για 1 μήνα, τεστάρανε πράγματα, εντάξει μπορεί όχι 1 μήνα, μπορεί να το παρακάνω λίγο. Τα παιδιά στην HP εδώ Κύπρο Ελλάδα προσπάθησαν. Το πρόβλημα είναι πιο βαθιά στην HP, όπου ρε φίλε λέει, ναι το προϊόν το αγόρασες, ναι το προϊόν σου έχει εγγύηση. Εντάξει τώρα θα έχω άλλες απορίες, αλήθεια λέγεται. Το αγόρασες από εμάς, ναι έχει εγγύηση, αλλά ισχύει μόνο στη Γερμανία, στην χώρα που το αγόρασες, δεν το καλύπτουμε Ελλάδα-Κύπρο. Πώς γίνεται να είναι ευρωπαϊκή αγορά, ευρωπαϊκή χώρα και να μην καλύπτει εγγύηση σε όλη την Ευρώπη? Συγγνώμη HP, αλλά αυτό είναι λίγο απαράδεκτο. Guide εδώ πέρα. Ουσιαστικά αυτό το βίντεο είναι unboxing run story time. Voice cracks. Okay, είναι καινούριο, κουνούνται πράγματα μέσα και είναι καλό που το κάνω unboxing αυτό. Στην περίπτωση έχει κάτι χαλασμένο μέσα, να έχω αυτή η απόδειξη ότι δεν έκανα κάτι εγώ, έτσι μου ήρθε. Αυτά που σκέφτομαι τώρα είναι ότι όσο εγώ είχα θέμα με το VR, έχει βγει καινούρια έκδοση του καλωδίου που βελτιώνει πράγματα. Και απλά ελπίζω ότι αυτή η έκδοση που έχω εδώ, να έχει το καινούριο καλώδιο και δεν χρειάζεται να επικοινωνήσω με HP τώρα εδώ πέρα. Ναι παιδιά, Gen 2 cable σας παρακαλώ, μπορώ να έχω? Για να το ανοίξουμε να δούμε αν είναι όλα. Παιδιά το επιθύμησα, θύμισε το Beat Saber μου. Επιθύμησα το iRacing με το VR. Θα τελειώσει η συνδρομή στο iRacing και εγώ τώρα θα αρχίσω να παίζω. Θα πεις εσύ τώρα γιατί δεν έκανες τα λεφτά πίσω, γιατί δεν πήρες άλλο. Ο κυρίως γιατί είχαν περάσει 6 μήνες και πέρασε ένας χρόνος, δεν μπορούσα να κάνω chargeback μέσω του PayPal. Είναι φρέσκο καινούριο παιδιά. Έχει και αυτοκολλητάκια εδώ μέσα προστατευτικά που θα τα βγάλετε, γιατί έχω δει στο Reddit οι τύποι τα φοράνε και σε φάση η εικόνα δεν είναι καθαρή. Μήπως δεν έβγαλες τα μπλε πράγματα μπροστά στα μάτια σου? Στο μάτι μου σε μένα από την περίπτωση. Εγώ μπορώ να αφήσω το αριστερό πάνω να είναι σαν φρέσκο. Μπορώ να βγάλω μόνο το δεξί. Αφού μόνο με το δεξί βλέπω παιδιά. Όσοι είστε καινούριοι στο κανάλι, έχω πρόβλημα με το αριστερό μάτι. Είμαι πολύ θυσιασμένο, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη στιγμή. Έγινα σαν έμεινε. Και ο δεύτερο λόγο γιατί δεν μπορώ απλά να πάρω άλλο VR είναι ότι έχω αγοράσει αυτές τις μπαταρίες 50 ευρώ για καλύτερο tracking στους controllers. Έχω αγοράσει αυτή την καινούρια μάσκα που βελτιώνει FOV. Έχω αγοράσει άπειρα mods σαν αυτά τα controller grips, άλλα 50 ευρώ. So, έχω ξοδέψει άλλα 100-150 ευρώ σε accessories σε αυτό το VR. Και αν παίρνω άλλο, πάρε άλλο. Αυτό δεν τα κάνω. Θα τα πουλήσω στο έτσι. Σα έτυχε και θα, παιδιά, έτσι, να χάνετε το πακέτο από κάποια εταιρεία και να κάνουν τόσους μήνες να σα στείλουν καινούριο? Μοιραζόμαστε τον πόνο, φαντάζομαι, με μερικούς στα σχόλια αυτή τη στιγμή. Φρέσκα controllers εδώ πέρα. Ελπίζω να είναι ωραία. Φίλε, ελπίζω να δουλεύει ρε φίλε, φαντάζεσαι να το βγάλω αυτό, να είμαι όλο happy αυτή τη στιγμή. Και μπαμ, πάρε, έχει πρόβλημα
ο δεξί φακός, ο φακός που χρειάζομαι. Αν ήταν ο αριστερός φακός, εντάξει, να πω άντε. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο. Ρε, warranty και τέτοια δεν τα χρειάζομαι. Τα χρειάζομαι, δεν χρειάζομαι να τα διαβάσω. Να δούμε το κουτί εδώ τι καλώδια θα μας έχει. Please να έχει καινούριο cable to power, το οποίο... Δεν είναι το καινούριο. Right, έχουμε display port σε mini HDMI. Έχουμε power brick, καλώδιο για το power brick. Και το HDMI καλώδιο που πάει στο VR. Ναι, βλέπεις το καινούριο καλώδιο. Έχει switch και είναι πιο μεγάλο. Αύριο θα πάρω την HP τηλέφωνο και να σου πω, ναι παιδιά, μπορώ να έχω καινούριο καλώδιο, please. Ανταπτοράκι για να χωράει το USB. Και εδώ μέσα έχουμε τις μπαταρίες, οποίες δεν τα χρειάζομαι καθώς έχω τις δικές μου. Παρόλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Να βγάλουμε όλα αυτά τα κα. Επίσης, άλλο πρόβλημα που σκέφτομαι που έχω τώρα, εγώ έδωσα και έξτρα 50 ευρώ για την έξτρα εγγύηση που δίνουν έξτρα χρόνο και κάλυμμα την επόμενη μέρα αν έχεις πρόβλημα. Έλεγε, θα έρθει η HP στο σπίτι σου να πάρει το προβληματισμένο μηχάνημα και την επόμενη μέρα αν είναι όλα εντάξει θα σου στείλουν το καινούριο ή το φτιαγμένο. Γι' αυτό παιδιά γενικά κοστίζει 100 ευρώ, απλώς είχα 50 ευρώ έκπτωση και λέω τι να πάρω, πάρε και αυτό. Δεν βοήθησε όπως βλέπεις. Είναι καλή φάση να παραγγέλνεις από εξωτερικό, αλλά όταν γίνονται τέτοια δεν είναι καθόλου καλή φάση. Να βάλουμε τις μπαταρίες μέσα, να το κλείσουμε αυτό. Γι' αυτό μπαταρίες μέσα. Να το πέμε άλλος πως έτσι. Έβαλα τα grips πίσω, τα ωραία που μπορείς να κρατάς το χέρι σου χωρίς έτσι, χωρίς να φοβάσαι ότι θα φύγει το controller. Είναι η φάση που είναι η στιγμή που πρέπει να το ενώσω. Να δούμε τη στιγμή της αλήθειας, αν είναι όλα εντάξει καθώς. Ω ναι. Ω, ξέρετε τι λείπει. Στο προηγούμενο VR είχα κολλήσει αυτά τα ματάκια εδώ πέρα. Τα έβγαλα προφανώς όταν το είχα στείλει πίσω. Παρ' όλα αυτά είναι πίσω τα ματάκια. Είναι σαν τα δικά μου. Και τώρα είναι η φάση που πρέπει να το ενώσω και πιθανόν θα κάνει restart το PC μου. Με ελπίδα ότι όταν θα γίνει το restart και επανέλθει, να δουλεύουν όλα, παιδιά. Ωραία, παιδιά, το ένωσα και με ακούτε αυτή τη στιγμή από το αριστερό σας τι, το άλλο από το δεξί σας. Και τώρα που το φόρεσα. Α, ναι, ρε φίλε. Το πεθύμισα αυτό, ρε φίλε. Το πεθύμισα λίγο αυτό. Που είναι το controller, το σωστό τώρα. Το εδώ είναι. Είμαι σε ένα μπαράκι, λέει εδώ πέρα. Ω, είναι το χέρι μου αυτό. Έχω και ρολόι εδώ, λέει 6 και 18 PM που γυρνάω αυτό το βίντεο. Θεωρητικά δεν με βλέπετε καλά, ούτε κανονικό record είναι. Είναι απλά τεστ να δουλεύω. Να, αν δουλεύω να σας τα δείτε κι εσείς πώς είναι η φάση. Βάζουμε τα χέρια μας εδώ πέρα. Press start. Το δάχτυλο μου εδώ νομίζω. Παιδιά, νομίζω σε αυτή τη φάση έχει χαλάσει λίγο το δάχτυλο μου. Tutorial. Να είναι το tutorial. Roll the dick. Τι θα μου δώσει τώρα, θα μου δώσει μπάλα. Έριξα 6 κερδίζω. Αυτό ρε φίλε, αυτό επιθύμησα λίγο ρε. Αυτή τη γυμναστικούλα που ακούς και μουσική. Copyrighted δηλαδή. Και έβαλα full χαμηλή δυσκολία τώρα για να με... Για να μην σκοτωθώ. Να δω πως δουλεύει το record. Να δω πως δουλεύει το VR. Νομίζω το tracking πρόβλημα που είχα προηγουμένως στο αριστερό δεν υπάρχει πλέον. Hey, θετικά σου κλέβουν το VR και να παίρνεις καινούριο μετά από 3 μήνες. Εκτός από το καινούριο καλώδιο δηλαδή.